ανακοινώσουν στο σώμα ίσως την πιο δυσάρεστη εξέλιξη που έχει ο χώρος της αυτοδιοίκησης από την ίδρυσή του. Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου του υπαρχμού φύλλο 41 τέχνος πρώτο, το οποίο λέει... Παιδιά, ακούστε λίγο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Κατ' επίγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων των φορέων γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, την έκτατη ζωή του εξαιρετικά σε επίγουσα και απόλυτη ανάγκη για τη μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων των φορέων γενικής κυβέρνησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, την σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια αποθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκληση κάθε άλλη γενικής ή ειδικής διάταξης διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμιακών τους αναγκών για το επόμενο 15ήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατευθεί από τους ανωτέρους φορείς στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παράγραφου 5, οι δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια της παράγραφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3422/2005 του άρθρου 314, καθώς και φορείς κοινωνικής ασφάλειας οι οποίοι δύναται να μεταφέρουν τα ωσά αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατηθεμένα ή θα κατηθούν σαν ανωτέρων οργανισμών της Τράπεζας Ελλάδος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περίπτωση Ζ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 νόμου 2469 του 1997, άρθρο 38 όπως εισήγουν. Άρθρο 2, οι ισχύσεις παρούσεις θα κυρωθούν μοθετικά κατά το άρθρο 44 του παραγράφου 1 του Συντάγματος, αρχίζει αναδρομικά από 17/3 του 2015. Σχετικά με αυτή την αρνητική εξέλιξη, ήδη υπάρχει μια ανακοίνωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κ. Πατούλη, η οποία είναι και σκυρή και έτσι πρέπει να είναι. Να τη διαβάσω λίγο την ανακοίνωση. Η προώθηση από τη πλευρά της κυβέρνησης πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θα δεσμεύει υποχρεωτικά τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη απόφαση που μας πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Βγήκε ευθέως στην ανεξαρτησία του θεσμού, καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να αγγίξει τα χρήματα των Δήμων. Ανατρέπει τον προγραμματισμό των Δήμων, αφού χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός έργων και παρεμβάσεων. Θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών μας, πώς θα μπορέσουμε χωρίς χρήματα να αγοράσουμε καύσιμα για τα πολυματοφόρα μας, να λειτουργήσουμε τους παιδικούς μας σταθμούς, να προμηθευτούμε αναλώσιμα για τη λειτουργία των κοινωνικών μας δομών και υπηρεσιών. Αμφισβητεί τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στη μισθοδοσία του προσωπικού μας σε βάθος μηνών. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού αντιλαμβάνεται περισσότερο από τους ερευνητές τέτοιου είδους πράξεων νομοθετικού περιεχομένου την κρισιμότητα των στιγμών. Συμμετέχουμε όλα αυτά τα χρόνια με πράξεις και όχι με λόγια ή δημιουργικές αστάθειες στην εθνική προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που μας οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα. Είμαστε ο θεσμός που έχει συμβάλει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια του κράτους να περιορίσει τις δαπάνες του. Για τον λόγο αυτό, η επίκληση των τεράστιων δημοσιονομικών προβλημάτων και της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει το δημόσιο δεν μπορεί να αποτελέσει για την περίπτωσή μας υπαρκή δικαιολογία για να μας δεσμεύονται τα ταμιακά διαθέσιμα που διατηρούμε. Αντίθετα, λειτουργεί ως επιβεβαίωση της ανικανότητας του κυβερνητικού οικονομικού επιμελητηρίου να βρει λύση στο πρόβλημα. Η κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι η αυτοδιοίκηση όλα τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου για δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Και αυτό δεν το λένε εμείς, το λένε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Το 2015 η ΟΤΑ πρώτου βαθμού είναι αυτή που σηκώνει το κύριο βάρος επίτευξης του εθνικού στόχου για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος, αφού σύμφωνα με όσα καταγράφονται
στο σχέδιο του προϋπολογισμού θα προσφέρουμε 863 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα, όταν η υπόλοιπη ελληνική κυβέρνηση υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 1.323 εκατομμύρια ευρώ. Η δέσμευσή σου λοιπόν είναι μια κίνηση αποσπασματικού χαρακτήρα που δεν είναι το μόνιμο, με μόνιμο τρόπο και μακροπρόθεσμα τις αιτίες που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση ρευστότητας. Δημιουργεί μεγαλύτερα διέξοδα η δέσμευση των χρημάτων των Δήμων. Η δέσμευση των ταμιακών μας διαθέσιμων είναι μια λανθασμένη πολιτική απόφαση που αποδεικνύει ότι μέχρι σήμερα οι πρώτες σήμερα επιλογές του κυβερνητικού οικονομικού πτελείου δημιουργούν αδιέξοδα και δύσκολα θα ξεπεραστούν οι συνέπειες και οι συνέπειες των οποίων όμως θα πληρώσουμε ακριβά όλοι μας. Από τη σκηνή διαπραγμάτευση με τους δανειστές μέχρι τις δέσμευσης των ταμιακών διαθέσιμων των Δήμων η απόσταση είναι μεγάλη. Για τους παραπάνω λόγους, ξεκαθαρίζουμε ότι πλέον ως δεσμός δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλα βάρη. Η αυτοδιοίκηση πλήρωσε και με το παραπάνω το μερίδιο της στο λογαριασμό της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας. Τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας στηρίχθηκαν στα προβλήματα των Δήμων και όχι στα ελλείμματα που εξακολουθεί να παράγει η κεντρική κυβέρνηση. Καλούμε την κυβέρνηση να ακυρώσει την απόφασή της να δεσμεύσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα χρήματα των Δήμων. Στη διαφορετική περίπτωση, η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρό μέτωπο αντίστασης Δήμων και εργαζόμενων στον ΤΑ σε απαράδεκτες κυβερνητικές μορφοδεύσεις. Θα προσφύγουμε άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κυρώσουμε δικαστικά με θεσμικά απαράδεκτη απόφαση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Παράλληλα, συγκαλείται αύριο 3η 21 Απριλίου στις 1 το μεσημέρι Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έκτακτο, στο οποίο θα προσκληθούν οι πρόεδροι των ΠΕΔ για να καθοριστεί το πλάνο των κινητοποιήσεων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Και αυτή είναι η ανακοίνωση. Θεώρησα υποχρέωση να φύγω από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ενημερώθηκα από συνάδελφο Δήμαρχο στην αρχή της συνεδρίασης, αλλά έπρεπε να βρούμε και τα αντίστοιχα έγγραφα, το ΦΕΚ, που το αναζήτησα και το βρήκα, και βέβαια και την δήλωση του κ. Πατούλη. Βέβαια, επειδή οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές, θα πρέπει για άλλη μία φορά εμείς ως αυτοδιοίκηση να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι και τώρα για ένα θέμα το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας. Κατανοείτε τι σημαίνει ότι όλα δεσμεύονται από τη Τράπεζα της Ελλάδος και με χέρια 15 ημερών σε τι. Ποιος μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες ενός Δήμου τις επόμενες 15 ημέρες, πώς διασφαλίζεται η μισθοδοσία των εργαζομένων, πώς διασφαλίζονται η ομαλή πληρωμή εργολάβων, προμηθευτών των Δήμων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βέβαια σοβαρότερο είναι το θέμα το προηγούμενο, αλλά θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα επισκιάσει όλα από αύριο, όχι στην Κόρινθο, αλλά σε όλη τη χώρα. Η δική μου η πρόταση είναι να δούμε το θέμα με ψυχραιμία. Θα συντονιστούμε σε κάθε περίπτωση με τις αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων, τη ΣΚΕΔΕ, που έχουν υποχρέωση και το έχουμε κάνει συνολικά τα προϊόντα. Πάντα το κάνει αυτό η αυτοδιοίκηση. Πάντα είμαστε πίσω και στηρίζουμε τις αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Αύριο, μετά πιστεύω ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη που θα συγκληθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Πιστεύω ότι μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, όλοι οφείλουμε να αναδείξουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, στην κοινωνία να γίνει γνωστό το πρόβλημα, για να υπάρχει και πίεση για μία απόφαση που για μένα, όπως εξελίχθηκε, είναι απαράδεκτη, με την έννοια ότι δεν υπήρξε ούτε καν ένας προσχηματικός διάλογος, θα έλεγα, με τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Ούτε καν ένας προσχηματικός διάλογος. Κανείς δεν θέλει να χρεοκοπήσει η χώρα. Όλοι έχουμε βάλει πλάτη κάτω παρελθόν. Θα βάλουμε και στο μέλλον, αλλά τέτοιες πράξεις δημοτικού περιεχομένου θεωρώ ότι έχουν υπερβεί τα όρια ανοχής ακόμα και κάποιου που στηρίζει με όλες τις δυνάμεις μια κυβέρνηση όπως είναι σήμερα. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί αρκετοί από εδώ έχουν την εμπειρία από προηγούμενες θητείες κοινωνική αυτοδιοίκηση, αλλά και νεότεροι, ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πραγματικά νομίζω
ότι πιάνει ευνηδιαστικά βρίσκει την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφραστηθούμε με την απόφαση της ΚΕΔΕ, όπως πολύ σωστά εδώ μας ανέγνωσε ο Δήμαρχος. Και θα πρέπει πραγματικά, η αυτοδιοίκηση έχει πολύ σοβαρά θέματα και θα πρέπει να τα δει με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και οι λονταρισμοί και οι κοντραρισμοί για απλά πράγματα. Βλέπετε ότι αυτό το πράγμα εδώ μπορεί να είναι καταστροφικό. Κάποιοι στο παρελθόν, ο Πάπης ο Καβούρης που ήταν και στο παρελθόν, κάποιες μικρότερες έντασης μας είχαν πάρει κάποια χρήματα της ΣΑΚ. Τέτοια ένταση είναι πρωτόγνωρη για αυτό. Πραγματικά, κύριε Δήμαρχε. Η δική μου πρόταση είναι, μετά την ενημέρωση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να περιμένουμε αύριο την απόφαση της Σχετικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με την οποία και θα συμπαραταχθούμε σε όποια απόφαση πάρθει αύριο. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να προκαταβάλουμε καμία απόφαση, όσο και στην κατεύθυνση της δήλωσης του κ. Πατούλη θα είναι αυτή. Να μην πάρουμε καμία απόφαση. Πιστεύω ότι όλοι σε αυτήν την αίθουσα καταδικάζουν αυτή την ενέργεια. Θεωρώ ότι αύριο με την παλιότητα θα πάρθει απόφαση από την ΚΕΔΕ και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να την ανατρέψουμε, γιατί στοιχειοδός αυτή η απόφαση δεν δίνει και στοιχειοδός την λειτουργία ενός δήμου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε και ο κόσμος, εγώ αύριο σαν δήμαρχος δεν ξέρω τι εντάλματα, όταν λέω αύριο, το μέλλον, τι εντάλματα έρχονται προς πληρωμή αφού επιβληθούν από το Εθνικό Συνέδριο. Έτσι, τόσο από τις ανελαστικές δαπάνες που είναι μισθοδοσία, υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες σε εκκρεμότητα. Το πότε θα υποβάλει ένας εργολάβος ένα τιμολόγιο για να πληρωθεί, που πρέπει να πληρωθεί αφού φύγει σε 5 μέρες το έντερμα από το Δήμο και 5 μέρες το Λευκό Συνέδριο. Κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει λοιπόν τις ανάγκες των επόμενων 15 ημερών. Ουσιαστικά θα υπάρξει μέσα από αυτό που πάει να δημιουργηθεί, θα υπάρξει ένα αδιέξοδο, πλήρες αδιέξοδο στους Δήμους. Ένα αδιέξοδο πλήρες. Και βέβαια δεν περιγράφεται αν αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα χρησιμοποιηθούν. Δεν περιγράφει πουθενά αυτή η πράξη του τύπου περιεχομένου, πώς εμείς θα λειτουργήσουμε ως Δήμοι. Όταν ακόμα και για μια δαπάνη που μελλοντικά θα κάνουμε, πρέπει να εκδοθεί μια πρόταση ανάληψης ευθύνης, η οποία τι λέει? Λέει ότι δεσμεύει τα χρήματα και δεν μπορούν να κινηθούν από τον κωδικό το συγκεκριμένο. Σήμερα λοιπόν έχουμε δεσμεύσει από φάση Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής εκατοντάδες κωδικούς. Αυτά τα χρήματα έχουμε δεσμεύσει για να υπάρχουν για να ικανοποιήσουμε την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσει ο Δήμος όταν σχεδόν με αυτή τη λογική των 98% των διαθέσιμων των Δήμων θα πάνε στην κεντρική κυβέρνηση, θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και βέβαια υπάρχουν και επιπτώσεις, έτσι. Στην Τράπεζα της Ελλάδος αυτό το άρθρο, το τελευταίο που αναφέρει, το νόμο του 98 πρέπει να είναι, θα πάνε άτομα. Ενώ εμείς είχαμε προτεσμιακές καταθέσεις που και αυτά τα χρήματα των τόπων θα έχουμε προϋπολογίσει στις δαπάνες που κάνουμε τις αντίστοιχες, έτσι. Όσον αφορά την εξέλιξη αυτή, διότι έχουμε και μια επιφύλαξη όσον αφορά τον κύριο Πατούλη και τους συναυτό, με τις συμπεριφορές οι οποίες είχαν δείξει όταν οι μηνιακές πολιτικές μας έφεραν εδώ που μας έφεραν αυτή τη στιγμή. Με αυτή την τέτοια φύση οι αντιδράσεις αυτής της ομάδας ήταν υποτονικές στο παρελθόν, όταν υπήρχαν κρίσιμα θέματα και έλλειψη χρηματοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πολύ χλιαρές και πολλοί έχουν πολλές επιφυλάξεις για το ρόλο τους. Και αυτή την άποψη έτσι θα επιφυλακτούμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Είναι δέσμευση ή μεταφορά των χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, να πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις για τα θέματα αυτά και να πάρουμε και θέση μετά για αυτά τα ζητήματα.